η πίστη που είχα, η δύναμη, και έλεγα ότι θα ζήσω. Αφού άρχισα να κραυγάζω, έκανα έργα, ρε παιδιά, σε τέτοια κατάσταση, γιατί πώς θα περάσει η ώρα, αφού δεν έτρωγα, και έκανα έργα κραυγάζοντας. Δηλαδή κάθε σπατουλιά, εγώ γυρνώ με σπάτουλα, κάθε σπατουλιά ήταν και μια κραυγή. Αυτά τα έργα τα έχω και τελευταία κάνω πάλι έργα κραυγάζοντας, μου μείνει από τότε. Κάθε σπατουλιά έχει μια κραυγή. Αλλά τώρα η κραυγή είναι πιο ήπια. Τότε ήταν πολύ παραπονεμένη κραυγή. Έχω έργα που κραυγάζω και τα κάνω. Γι' αυτό είναι και ανάγλυφα και πατσαβουρέ. Λένε τι τεχνοτροπία είναι, εμπρεσονισμός, κυβισμός, μου λένε. Εμπρεσονισμός, σουρεαλισμός, όχι λέω, είναι πατσαβουρισμός. Να υπάρχει και ένας καινούργιος όρος στη ζωγραφική. Γιατί να μιμηθώ εγώ τους εμπρεσονιστές, τους εξυπρεσονιστές, τους σουρεαλιστές. Να υπάρχει ένας όρος, έτσι. Mm-hmm. Δεν θέλω να μιμούμε τίποτα, ούτε στο γράψιμο, ούτε στη ζωγραφική. Βέβαια, οι ψυχολόγοι λένε, κύριε Κελέκη, ότι όταν έχουμε κάποιον πόνο και βγάζουμε κραυγές, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εκτόνωση.